Τα εργατικά συνδικάτα της Ιταλίας πραγματοποίησαν μεγάλη πορεία στο κέντρο της Ρώμης. Βασικό αίτημα των χιλιάδων διαδηλωτών είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ακόμη θέλουν να συμπεριληφθεί στον κοινωνικό διάλογο το συνταξιοδοτικό και η αλλαγή του φορολογικού συστήματος. Έχουμε κάνει τόσες θυσίες τα τελευταία χρόνια και όμως κινδυνεύουμε να χάσουμε τα πάντα. Παλεύουμε και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η κυβέρνηση πρέπει να καλέσει τους κοινωνικούς εταίρους να αντιστρέψει την αρνητική πορεία που ακολουθεί η χώρα και να κοιτάξει προς το μέλλον. Το μέλλον ανήκει στον κόσμο της εργασίας. Η χώρα μας κινδυνεύει να επιστρέψει στο παρελθόν. Τα οικονομικά στοιχεία των δύο τελευταίων τριμήνων είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν μας ικανοποιούν. Πρέπει να ξαναβάλουμε την απασχόληση στο επίκεντρο της πολιτικής μας. Πρώτα απ' όλα η απασχόληση. Αυτή είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Στην κινητοποίηση πήραν μέρος και οργανώσεις βιομηχάνων από τη Βόρεια και τη Νότια Ιταλία. Τα συνδικάτα υποστηρίζουν πως αν ξεκινήσουν τα εδώ και καιρό προγραμματισμένα δημόσια έργα, αυτό θα οδηγήσει στην δημιουργία τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας.